βρισκόμαστε τώρα? Παπαγιώργη μου, ναι. Χριστός Ανέστη καταρχή. Αληθώς Ανέστη. Χρόνια. Νομία τρέμου, αγαπητέ μου Παντελή. Παπασάβα, Χριστός χρόνια Ανέστη, κάτσε κάτω. Αληθώς ο Κύριος, να είστε καλά. Άντε, πού βρισκόμαστε? Χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο. Χριστός Ανέστη, να είναι καλά, με υγεία και χαρά. Βρισκόμαστε στη, στη βόρειο δυτική πλευρά του νησιού, στο διαμέρισμα Έμπονας, κοινότητα Σιάννα. Είμαστε στις παρυφές του Ακραμίτη του Βουνού. Στην Νεκροπόλεως, της Κιμισάλας αριστερά μας εδώ δυτικά. Α, εδώ είναι η Κιμισάλα, η περίφημη Κιμισάλα. Σε ένα χιλιόμετρο. Εδώ είναι οι στελιές. Ναι, λέμε. Γιατί λέγονται έτσι? Στελίες είναι παραφθορά της λέξης τεσελαίες. Έχουμε τρία πανάρχια δέντρα, τα οποία χρονολογήθηκαν από κάποιο Κρίστιαν Γερμανών ειδικό στα δέντρα και τη μία μου την έβγαλε 2.600 χρονών. 2.600 χρονών εδώ κάτω. Λοιπόν, επειδή ήταν τα αρχαιότερα δέντρα, στελιές, έμεινε το στελιές. Και κάθε χρόνο έρχεσαι αυτή την ημέρα, λοιπόν, τη Λαμπρή Παρασκευή. Είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Οδόχου Πηγής, χτίσμα του 1200 του 13ου αιώνος, και ερχόμαστε την Παρασκευή Διακαινησή μου και κάνουμε τη λειτουργία μας και γλεντάει ο κόσμος, βέβαια, ότι ο κόσμος απέμεινε αυτά χωριά μας. Γιατρέ μου! Παλιά είναι μεγάλη γιορτή για μας τους Ιαννίτες αυτή, η σημερινή της Οδόχου Πηγής, γιατί όλο το χωριό ερχόταν εδώ. Αλλά όχι μόνο το δικό μας το χωριό Τασιάννα. Ερχόντουσαν από το Μονόλιδο και από την Έμπονα και από τον Άγιο Σίδωρο. Και γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Και άρχιζε στις 12, 11, 12 η ώρα μετά τη λειτουργία το πανηγύρι και κρατούσε μέχρι τις απογευματινές ώρες και μετά πηγαίναμε στο χωριό και συνεχίσαμε ακόμα το γλέντι. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο στα χρόνια τα μικρά που ήμουν εγώ μικρός δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου αυτή η εικόνα, αυτό το πράγμα δηλαδή. Ήταν το κάτι άλλο για μας. Η παράδοση αυτή, γι' αυτό το συνεχίζουμε και τώρα και θέλουμε όσο γίνεται να το κρατήσουμε, γιατί ήθη και έθιμα κρατάνε τους λαούς, κρατάνε ενωμένους και δυνατούς. Και δυνατούς, και γι' αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Παπαγιώργη μου, πώς είναι η μεγαλοβδομάδα στα Σιάννα, τι ιδιαίτερο έχουμε? Έχουμε ιδιαιτερότητες, γίνεται. Έχουμε ιδιαιτερότητες στην εκκλησία, βέβαια αυτά είναι εκκλησιαστικά. Η Μεγάλη Δευτέρα με Κυριακή τον Βαΐο, Μεγάλη Δευτέρα, όπως γίνονται, ο νηφίος βγαίνει σβηστά τα φώτα. Φέρνουμε την Παναγία Κυριακή τον Βαΐο. Την Κυριακή τον Βαΐο, ναι, Σκιαδενή, ε. Την ξημερώνουμε εδώ. Κηρύτε αυτό το έθιμο. Βέβαια. Γυρίζουν τα χωριά, γυρίζουν τα σπίτια, η Παναγία όλη νύχτα από μία ώρα σε κάθε σπίτι. Το πρωί έρχεται στην εκκλησία, λειτουργείται, μετά. Κάνουμε τον περιφέρουμε την περιφορά της εικόνας όλων τα σπίτια του χωριού. Όταν τελειώσουμε κατεβαίνουμε στο Λακί που είναι οικισμός, έχει 2-3 σπίτια, γυρίζουμε και εκεί, Μονοσύρια, και στη Γλυφάδα, και κάνουμε την τελευταία παράκληση στο Μονοσύρια. Και κάνουν τραπέζι νηστίσιμο και τρώει όλος ο κόσμος. Το πάμε στο σπίτι. Ωραία έθιμα. Από εκεί θα τη σηκώσει, θα πάνε στην Κρητινία, περιμένουν τα Κρητινέζοι μισόδρομα να την πάρουν, να την φορτωθούν με τα πόδια βέβαια, να την πάρουν στην Κρητινία. Αυτή είναι η Μεγάλη Δευτέρα. Η Μεγάλη Τρίτη κυλάει, όπως είπαμε, είναι προγιασμένη με τον όθρον της Τετάρτης και ούτω καθεξής. Μεγάλη Πέμπτη βέβαια τα 12. Μεγάλη Πέμπτη ανάβουμε τον Καλαφνό έξω από την... Γιατί γίνεται αυτό? Είναι παράδοση. Όχι. Ανάβουμε τη φωτιά έξω από την εκκλησία, την οποία διατηρούμε φωτιά μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Λοιπόν, αυτή η φωτιά που ανάβουμε εμείς δεν είναι τη λαμπρή ημέρα του Πάσχα, είναι του Ευαγγελίου. Ότι εστός και θερμενόμενος. Θερμενόμενη, ακριβώς, διότι έκανε κρύο και το ανάβουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Αναπαράσταση. Στο τέταρτο Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Όχι στο πρώτο. Στο τέταρτο ανάβει και κρατάει μέχρι την Πάσχα που το κάνουμε πια φωτιά μεγάλη. Ως και, λαμπρι... και ο Καλαφουνός, ε! Ως λαμπρι... και, ο και και με τους μάρτυρες εκεί που έχουμε στα χέρια μας, και το μάρτυ και τα στεφάνια, για να φύγει το κακό και να έλα, έρθει το καλό.
Τα νέα παιδιά ασχολούνται, γιατρεύουν. Ευτυχώς ακολουθούν το έτοιμο. Ο σύλλογος βοηθάει. Βεβαίως. Και ο σύλλογος αλλά και όλοι οι παλιοί βοηθάμε τα ήδη και τα έτοιμα. Όπως και την παραμονή την Ανάσταση, τη τριρτίζουμε όπως λέμε στο χωριό. Και όποιος δώσει τα περισσότερα λεφτά τα οποία πάνε στην εκκλησία, σηκώνει πρώτο στην Ανάσταση και την οποία κάνουμε ανήμερα την Κυριακή γύρω από την εκκλησία. Αληθώς ο Κύριος. Στον Εσπερινό, όλο το χωριό πάλι μαζί και λέμε, και λέμε και τα Ευαγγέλια σε διάφορες γλώσσες. Πολύ ωραία. Κάτι που δεν ξέρω αν γίνεται σε γίνεται και σε άλλα μέρη, αλλά νομίζω ότι το κάθε χωριό κρατά το χρώμα του. Το ωραίο. Τη Λαμπροβδομάδα. Λαμπροβδομάδα αρχίζει τη Δευτέρα. Παλιά, όποιος δεν πήγαινε στην εκκλησία την Λαμπρή Δευτέρα, το παίρναμε στις γούρνες. Τώρα δεν το παλιά. Τώρα δεν τηρείται πια αυτό. Το έτοιμο γιατί δεν υπάρχουν και νεαροί να το κάνουν. Την Παρασκευή έρχεστε εδώ. Όλη την εβδομάδα λειτουργούν. Όλα τα εξοκλήσια. Πού πάτε την Τρίτη? Στον Αγιώργη. Τον Λακενό. Στον Λακενό. Δευτέρα τον Αγιώργη τον Κεραμενό. Τον Κεραμενό. Τρίτη τον Αγιώργη. Τετάρτη στα Μονοσύρια. Πέφτει τον Άγιον Αναστάσιο, Παρασκευή της Παναγίας και Σαββάτων του Αγίου Φανουρίου, αλλά τώρα πίσω λειτουργούν τον Άγιο Φανουρίου, δεν κάνουμε αύριο. Μάλιστα. Στα Μονοσύρια πότε πάτε? Μονοσύρια πάμε στη Σανάληψη ως τώρα. Άντε, με το καλό. Είναι δώρος των Ελαιών. Πάντως εύχομαι να κρατάτε τις παραδόσεις, τα ήδη και τα έθιμα, γιατί αυτά μας δίνουν ζωντάνια. Ευτυχώς που έχουμε τον Παπαγιώργη. Ο Παπαγιώργης διαβάζει, είναι και ιστορικός. Το παραδέχομαι γιατί του αρέσει. Και όσο θα έχουμε τον Παπαγιώργη και εμείς βοηθάμε από δίπλα όσο μπορούμε και θα τα διατηρήσουμε. Έτσι, πολύ ωραία. Έχουμε και το ψάρτη βέβαια που και αυτό. Τώρα θα το δούμε. Βοηθάει, θα το δεις αυτό. Αυτό το μέρος. Ναι. Είναι ιδανικό, αλλά έχει κλείσει τώρα. Τα Παρίσια έχουν κλείσει η Νηθέα. Παλιά βλέπαμε. Θυμάμαι εκείνη τη χρονιά που είχαμε έρθει. Που βλέπαμε και τη Χάρκη. Από εδώ την αρχαία εποχή πέρασε ο Στράβο, ο γεωγράφος της εποχής εκείνης, το 50 π.Χ. μετά Χριστό. Πέρασε από εδώ, διότι μας λέει, αφηγείται στο βιβλίο του, Μεταλίντων, Ήρης και Ιξία, τώρας Αταβύριο. Κατέβει στο Μνασίριο και χωρίο Μνασίριο, κατέβει στα Μονοσύρια και 11 σταδίους το κόλπος Θωάντιο και έναντι το Χαχαίο νήσι και το Αρχιπελάγους. Γιατί δεν κάνεις καλά μεταπτυχιακό στην αρχαιολογία? Θα κάνει. Όσο είναι καλά θα το κάνει στο τέλος. Ο Στράβος είπε ότι ήταν Λίντον η Αλισόν και Καμύρο ήταν Μνασίριο. Μάλιστα. Ήταν Μνασίριο. Δηλαδή μετά τις τρεις πόλεις Λίντον, η Αλισόν και Καμύρο επίσης στο Μνασίριο. Τώρα γιατρέ μου τα σιάνα γράφονται με δύο νήμενα. Με δύο εμείς το γράφουμε. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ οι στελίες. Όταν πρωτόρθεν ο έφορος αρχαιοτήτων Αμαντέο Μαγκιούριο, ο οποίος ίδρυσε το μουσείο εδώ της Ρόδου, την αρχαιολογία, πέρασε πρώτα από εδώ και την αποκαλεί η Παναγία της Πεύκης. Λοιπόν, κοιμόταν κάποιος παπάς, πιθανόν να ήταν ο προπάπους μου, γιατί ήταν 2 μέτρα ψηλός και μεγάλη γενιάδα και κοιμόταν, λέγεται, ο ξύπνης. Και πήγε να επισκεφτεί πρώτη φορά την Κιμισάλ. Και μόλις ξυπνάει ο παπάς όπως ήταν, λέει ο Αμαντέο Μαγκιούρι, λέει τι έκπληξη μεγάλη. Πριν να πάω στους αρχαίους τόπους της Κιμισάλας, στους αρχαϊκούς, βρίσκομαι μπροστά στον Μιλίχιο Δία, λέει. Τον αποκάλεσε Μιλίχιο Δία, δηλαδή η καλοσύνη του και το παράστημα του. Το παρουσιαστικό. Ναι, βέβαια. Εδώ στην τοποθεσία έγινε και η τελευταία μάχη πριν απελευθερωθούμε το 1945. Εδώ στις Στελιές. Εδώ και εκεί. Άλλο ντοκουμέντο ιστορικό λοιπόν. Άγιος Φουκάς, Τσιμαράζη. Άρα λοιπόν γιατρέ μου, εδώ τα μέρη έχουν ιστορικότητα. Ιστορία, γιατί είναι και μονόλιθος βέβαια και το Λιμέρι και τα Σιάννα. Μαζί. Σιάννα μονόλιθος, ένα χωριό λόγου. Είναι όπως και εμείς, Αρνίθα, Πολακιά. Είναι τα κοντινά χωριά πάντα έχουν πολλά κοινά. Οι λείπες και τα βάσανα ποτέ δεν λησμονιούνται. Ωραία. Εδώ υπάρχει ένα τραγούδι. Ο Παναγιά μου Στελιανή που είσαι μέσα στους Πεύκους. Όπως έδιωξε τους Ιταλούς, διώξε και τους Τεντέσκους.
Παπασάβα, λέγε, σε βρίσκουμε και σένα εδώ στα Σιάννα. Μεγάλη μου χαρά που είμαι ανάμεσα εδώ στους κατοίκους. Ωραία παρέα, ε. Της, των Σιανών. Εφάμε και κουκιά, έχουμε, ε. Μεγάλη, έχουμε μεγάλη αγάπη μεταξύ μας. Αυτά τα χωριά, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, και ο Πάτερ Γεώργιος και ο γιατρός μας, τα χωριά αυτά είναι ενωμένα. Όντως και στα έθιμα μοιάζουν πολύ, αλλά και η αγάπη διαχύνεται σε αυτά τα χωριά περισσότερο. Και η φιλοξενία. Φιλοξενία. Γι' αυτό και εμένα οι ευχές μου είναι να έχουμε να διατηρήσουμε αυτή την αγάπη, υγεία και ειρήνη. Έτσι. Να είμαστε πάντα ενωμένοι, αγαπημένοι, για να μπορούμε να υπηρετούμε τον Κύριο μας. Ο Κύριος μας είναι αγάπη. Και εφόσον έχουμε την αγάπη και κατανοούμε ο ένας τον άλλο, θα υπάρχει και η ειρήνη του Θεού. Αυτό παρακαλώ, και γι' αυτό σήμερα είμαι και καλεσμένος εδώ από τον πατέρα Γεώργιο να λειτουργήσω, γιατί ήταν ο άνθρωπος λίγο με το πόδι του. Περάσαμε τόσο όμορφα και κάθε χρόνο έρχομαι. Ωραία. Δίχως να με καλέσει ο πατέρας Γεώργιος. Σήμερα όμως ήμουν καλεσμένος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλους τους κατοίκους εδώ που ήταν στην εκκλησία και τους υπόλοιπους που ήρθαν για διασκέδαση. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Έψαλες τη μεγάλη εβδομάδα. Οπωσδήποτε, γι' αυτό έκλεισε και ο λαιμός μου. Εγώ θα ευχηθώ στους προλαλήσαντες. Όσα είπαν είναι όλα σωστά. Και θα ευχηθώ να έχουν συνέχεια. Αυτά που έχουν πει οι προλαλήσαντες να έχουν συνέχεια, γιατί έτσι πρέπει. Αλλιώς, το καζάνι, αλλιώς, πώς πάει. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι και το καζάνι. Πότε θα μας δείξει τα μυστικά. Αυτό θα πρέπει να κατέβει στη Γλυφάδα κάτω, Πάντερ Νεκτάρια, και να πάρουμε και φωτογραφίες. Ναι. Και να πούμε και για τη Σούμα. Να, ναι, τι μας φέρνουν, δεν τι ωραία. Για τη Σούμα, ναι. Δεν τι ωραίες παντελίες. Ναι, αυτές είναι από τη Γλυφάδα. Είναι από τη Γλυφάδα. Είναι δίπλα από το σπίτι μου, δίπλα από το καζάνι. Τι ωραία. Σε έχει μαζέψει ο Παντελής. Μπράβο, ωραία. Να είσαι λοιπόν, καλά. Θα κατεβείτε κάτω στα Μονοσύρια. Εκεί θα πάρουμε και φωτογραφίες από το καζάνι και θα πούμε και όλη τη διαδικασία, πώς γίνεται και η ζύμωση του στέφλου και γίνεται τσίπουρο και από στη συνέχεια το βάζουμε στο καζάνι και το βγάζουμε σούμα. Ωραία. Εκεί θα πούμε όλη τη διαδικασία. Θα τα πούμε λοιπόν. Φωτογραφίζοντας, ας πούμε, και τα εργαλεία. Γιατρέ, ο Λευτέρης μου θυμίζει τον φωτογράφο του χωριού. Κρατά τη φωτογραφική. Τι γίνεται. Φωτογραφίες έχει πάνω από 2.000. Αυτά είναι. Καταγράφεις λοιπόν όλες τις όμορφες στιγμές στα Σιάννα. Προσπαθώ. Ό,τι μπορώ προσπαθώ. Μόνιμα εδώ στα Σιάννα. Όχι, όχι. Σαββατοκύριακο. Αλλά ωραία όμως. Τρεις μέρες ανάλογα. Ερχόμαστε στα Γλυφάδα. Ερχόμαστε την Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή. Από το δημοτικό μέχρι τώρα συνεχίζει να μας βγάζει φωτογραφίες. Μπράβο, ωραία. Από το δημοτικό που μας βγάζει φωτογραφίες ο κουμπάρος μου, είμαστε και κουμπάρι, έχει βαφτίσει το γιο μου. Μπράβο. Συνεχίζει να μας βγάζει μέχρι τώρα. Ανέλειπω. Άντε, στείλε τις ευχές σου. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο, Χριστός Ανέστη, να είμαστε υγιείς όλος ο κόσμος. Και ό,τι μπορεί ο ένας με τον άλλο να βοηθά. Έτσι. Ο ένας τον άλλο. Πολύ σωστά. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα εσύ θα εκπροσωπήσεις όλη την νεολαία των Σιαννών, ε. Για πες μας, Ιορδανία, τι κάνεις. Πώς πέρασες αυτές τις μέρες. Μια χαρά. Σ' αρέσουν τα Σιάννα. Μ' αρέσουν. Η εκκλησία. Ναι, ναι. Τα ήθη και τα έθιμα. Ναι, μ' αρέσουν. Τα νέα παιδιά. Το πιστεύω στην εκκλησία κάθε κύριε. Μπράβο. Ανελιπώς. Έρχονται τα νέα παιδιά στην εκκλησία. Όχι αρκετά. Εσένα σ' αρέσουν τα Σιάννα, θέλεις να πας στη Ρόδο ή στα Σιάννα. Στα Σιάννα. Α, μπράβο, αυτό θέλω κι εγώ. Να το πεις. Να είσαι καλά. Βάζω το μικρόφωνο και στο στόμα. Έτσι, μπράβο Ιορδανία. Το πρώτο δημοτικού είμαι μέσα στην εκκλησία. Τώρα που μεγάλωσα έγινα επίτροπος, έγινα ψάλτης, βοηθό του ψάλτη. Μπράβο. Όλους σου δουλειές της εκκλησίας δεν έχω κάνει. Εκτός από παπάς. Όλες τις άλλες δουλειές. Μπράβο Λευτέρη, να είσαι καλά πάντα. Α, φάμε και καμιά μπατελία τώρα. Ο Άγιος Πατελέη μπορεί να με βοηθάει. Σωσ' Ανέστη, να είσαι καλά. Σωσ' Ανέστη, χρόνια πολλά. Μανολάκη. Σωσ' Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Τι λένε τα Σιάννα. Μια χαρά είναι τα Σιάννα, διασκεδάζουμε εδώ ευλογία Θεού. Μπράβο, μπράβο.
Να είστε καλά πάντα. Εσείς να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Αληθούς. Χρόνια πολλά. Thank you.
ουρανέ μαγεριά να χιονίζεις. Από τα μάτια μ' από τα μάτια μ' αγαπώ. Από τα μάτια μ' αγαπώ, δε θα με ξεχωρίζεις. Τουρκοί με δέρνουμε, Τουρκοί με δέρνουμε σπάτια. Τουρκοί με δέρνουμε σπάτια, κουρτσάρι με μαγεριά. Σε πάρουν δεν μπορούν από τα δυο μου χέρια. Όλοι μου λένε αρνή, όλοι μου λένε αρνή σου τι. Όλοι μου λένε αρνή σου τι, την κοπελιά λέ του τι. Εγώ λέω που μέσα μου, Χριστέ μου, βλέπε μου τι. Όλοι μου λένε αρνή, όλοι μου λένε αρνή σου τι.
κεφάλι. Με τα χιλιά δυο στον ίδια να μου είπε μισθά δυο να που είναι να ξέρα, να ξέρα πως είσαι μόνη. Κάθε τόσο που περνώ να στεκόμουν άνοιγα κι να σου λίγο τραγουδώ. Κι όλη μέρα τα καρδιά μου καλό σου κάνει και το πάνι σου κι η απάντη σου σε πειρασμό με βάλει. Πάει ο καιρός πουλί μου. Αιτές που σε καμιά βασιλικό και σε βάζα στο χτί μου. Αιτές μα τον ήλιο, μα τον ήλιο,
ρόγα, καρδίωνο σταυρό. Κρέμετε, κρέμετε, κρέμετε στο λαιμό σου. Αχ, κι μου, πρόβαλα να στριμώ. Μπιβί μου, πίνω ψήνω σταυρό. Κι εγώ το μαγούλο σου. Αχ, ποιος είναι αυτός που σε βγάλας εδώ? Ποιος είναι αυτός ο Χριστιανός? Αφού θα προσκυνήσει. Αχ, που θα φύγει και βγαμπρο πάλε ήσυχα. Που θα φύγει η φύγηση του σταυρό. Έχεις καρδιά μου, καρδιά μου και κλείσες τη ρε. Έχεις καρδιά μου και κλείσες και βάλες μαύρη σκέπη. Άκουσε μικρίτια, άκουσε μικρίτια, μικρίτια, νημική μου. Άκουσε μικρίτια, νημική και πόνος, και πόνος δεν σου πρέπει. We'll be right back.
la πάρει αν δεν την Παναγιά παρακαλώ το χέρι της να βάλει. Έλα, έλα, έλα το χέρι της να βάλει και να μου δώσει δύναμη και υπομονή μεγάλη. Σαν την πικρή μου την κατά μαύρη ζωή.
είμαστε όλοι μαζί, τους συνοδεύουμε, γιατί είμαστε φιλόξενοι. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είσαι στην Αρρωσαλή σήμερα. Ναι, και σου είπα και το πίστηκο, θέλω να το ξαναπώ. Πες το, άντε. Ο Παναγιά μου Σκιαδενή δεν είναι αμαρτία που βρίσκομαι στη χάρη σου σε άλλη εκκλησία. Δεν πειράζει. Από πού μας έρχεστε? Γεια σας, καλώς σας βρίσκουμε, από τη Σιτία της Κρήτης. Πολύ καλά, είμαστε κι εμείς Λύκειο Λιμίδων, ε! Έχετε πλούσια παράδοση, λες κάτι. Ωραία! Έχουμε πλούσια παράδοση που μοιάζει τόσο πολύ με τη δικιά σας, που γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, μελετάμε τα δικά σας, δείχνουμε και λέμε τι είναι και τα δικά μας, και το καλοκαίρι θα έρθουν τα παιδιά του Λυκείου της Ρόδου και θα κάνουμε αυτό το πράγμα στη Σιτία. Δηλαδή θα δείξουμε πόσο κοντά είναι οι παραδόσεις της Ανατολικής Κρήτης, οι χωρίς σας ίδιοι, με τους δικούς μας, και θα χορέψουμε μαζί εκεί όλοι. Χρόνια πολλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι, έχουμε την τιμή να είναι εδώ το Λύκειο Ελληνίδων Σιτίας. Έχουμε να ανταλλάξουμε πάρα πολλά από την παράδοσή μας, όπως σας είπε και η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων. Και είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία. Τα παιδιά κάνανε σεμινάρια και χθες και σήμερα θα κάνουνε. Και είναι η παράδοση πάνω απ' όλα. Ο λαϊκός πολιτισμός είναι ο χαρακτήρας του έθνους μας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και εμείς προσπαθούμε να τον διατηρήσουμε και να τον διονύσουμε, να τον μεταλαμπαδεύσουμε σε επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε, ήρθαμε εδώ στα Σιάνα, στη Ζωδόχοπη Γη, το ωραιότερο πανηγύρι, αυθεντικό, όμορφο, παραδοσιακό, και το απολαμβάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.